Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ενδιαφέρον πράγματι η συζήτηση και εξελίσσεται με έναν τρόπο πάρα πολύ ειλικρινή από όλες τις πλευρές. Μερικά πράγματα όμως είναι έξω από τις αντοχές και τα όρια του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Παραδείγματος χάρη το πρωί, και χωρίς να υπάρξει αντίδραση από ό,τι είδα από την αίθουσα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρών μίλησε περί ανθελήνων εδώ πέρα μέσα και απορώ πράγματι, μετά και τη δήλωση του κυρίου Λεβέντη ότι μίλησε πρώτα με το Πατριαρχείο, ύστερα με την Ιερά Σύνοδο και ύστερα έβγαλε τη γραμμή του κόμματος για να μιλήσει εδώ πέρα μέσα, ποια είναι η στάση και του κυρίου Σαρίδη και άλλων συναδέλφων. Ακούσαμε βεβαίως και μία δήλωση η οποία μπορεί να φαίνεται λίγο, επιτρέψτε με την έκφραση, πολιτικά ξεκούδωνη σε σχέση με αυτά που συζητάμε από τον πρόεδρο της Χρυσής Αυγής, αλλά θα είχε οπωσδήποτε τη σημασία της, που ξεκίνησε να συζητά για το νομοσχέδιο λέγοντας ότι δεν είμαστε, λέει, ούτε ναζιστές ούτε φασίστες. Κάπου εντάσσεται αυτό, εν πάση περιπτώσει θα το μελετήσουμε. Αλλά ας πάμε σε κάποια άλλα ζητήματα που ακούστηκαν, διότι κάτι ακούστηκε περί αφελληνισμού, περί αντεθνικών τόξων. Είναι πράγματα τα οποία δεν προσφέρουν ούτε στο δημόσιο διάλογο ούτε στην πρόοδο της χώρας. Και βεβαίως ακούστηκε και μία κορώνα περί δικαιωματισμού. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Αυτή μάλιστα είναι η εύκολη καινούρια ρητορία, έτσι ώστε κάποια πράγματα να μην αντιμετωπιστούν στην ουσία τους. Ο δικαιωματισμός με τον απαξιωτικό τρόπο μάλιστα που αναφέρθηκε, αν δεν κάνω λάθος, από τον κύριο Βορύδη, δεν λαμβάνει υπόψη του όλη την ιστορική διαδρομή όλων των προηγούμενων αιώνων και τώρα, ότι δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν κατακτήθηκαν από διανοητικές επεξεργασίες και από τα πάνω που λέμε από το επικοδόμημα, ήρθαν ως αποτέλεσμα, πιέσαν και γίνανε νομοθεσία υπερεθνική, εθνική, κρατική κτλ. Μέσα από αγώνες των κοινοτήτων που τους αφορούσαν. Όλη η ιστορία, η πολιτική και η ιστορία των τελευταίων χρόνων, όσο μπορούμε να πάμε προς τα πίσω, δείχνει αυτό το πράγμα. Και άρα χρειάζεται απόλυτος σεβασμός στις αγώνες, πολλές φορές επώδυνους και αιματηρούς, που δόθηκαν από τις μικρές κοινότητες των ανθρώπων, των συμπολιτών μας, οι οποίοι ευρίσκονται σε αυτή τη χωρία της διεκδίκησης αυτού του δικαιώματος του αυτοπροσδιορισμού όλες τις τελευταίες δεκαετίες μετά τη μεταπολίτευση. Και δεν πρέπει να έχουμε κοντή μνήμη, ούτε επιλεκτικότητα, ούτε να είμαστε προκατηλημένοι, αλλά να σεβόμαστε και να τιμούμε τους αγώνες των κινημάτων για τα δικαιώματα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι πέραν από δύο πολύ ψύχρεμες φωνές από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εννοώ τον κύριο Κώστα Καραμαλή Κωνσταντίνο, τον νεότερο, που μίλησε σαφέστατα και έκανε αντιδιαστολή για να μην υπάρχει πολιτικό κήρυγμα από άμβονος, και επίσης την κυρία Παπακώστα, σε αυτό το ζήτημα το πολύ κρίσιμο, στο οποίο ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ, δεν υπήρξαν οι αποστάσεις του πολιτικού συστήματος που πρέπει να υπάρχουν, έτσι ώστε και κατά το Σύνταγμα και κατά τις απόψεις του καθέναν μας να λειτουργεί και η Ορθόδοξη και οι άλλες εκκλησίες στο πλαίσιο της χώρας μας, του λαού μας, αλλά και το πολιτικό σύστημα να κάνει τη δικιά του δουλειά. Δηλαδή, δεν υπήρξε αυτή η ψυχραιμία, έτσι ώστε στο μείζον ζήτημα των σχέσεων κράτους και εκκλησίας, που είναι ένα εξελισσόμενο ζήτημα, το πολιτικό σύστημα να ορθώσει το δικό του λόγο και να απαιτήσει, μαζί με το σεβασμό
προς τις απόψεις της Εκκλησίας, το σεβασμό προς το πολίτευμα. Και υπάρχουν πολλές ενέργειες, απόψεις, ατομικές, συλλογικές, από αυτή την πλευρά, από εκείνη την πλευρά, που δεν επιδεικνύουν σεβασμό προς το πολίτευμα. Και αυτό είναι γνωστό προς όλους μας. Όταν συζητάμε ιδιαιτέρως, όλοι το αναγνωρίζουν. Αλλά αντίθετα, υπάρχει ένας, επιτρέψτε μου να πω, διαγωνισμός επιρροής και εύνοιας με την Εκκλησία, που δεν βοηθάει τη χώρα μας έγκαιρα να κάνει τα βήματα που πρέπει. Ακούστηκαν μερικά θέματα προηγούμενα και από τον Υπουργό. Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, διότι έχουμε ζήσει περισσότεροι από εμάς τη μεταπολίτευση και όλα αυτά τα χρόνια. Ακούστηκαν πολλά. Για να θυμηθούμε τι αντιστάσεις υπήρξαν για το θέμα της αποτέφρωσης και της ταφής. Ομόφωνα υπάρχει απόφαση της Βουλής από το 2006 και ύστερα το 2010 για αυτό το ζήτημα. Έχουμε 2017. Τώρα έγινε δυνατόν με τελευταίες νομοθετικές πράξεις να προσεγγιστεί το ζήτημα για να μπορέσουν και οι δήμαρχοι και οι ιδιώτες, ας ελπίσουμε, στο προσεχές διάστημα να προχωρήσουν στο να γίνουν αποτεφρωτήρια στη χώρα. 11 χρόνια μετά από ομόφωνη απόφαση του πολιτικού συστήματος. Μας προβληματίζει αυτό? Σας προβληματίζει αυτό? Γιατί να έχουμε αυτή την υστέρηση? Έχουμε κανένα πλέγμα, ενώ ψυχολογικό πλέγμα στη συζήτησή μας με τις σεβαστές, θα το πω 100 φορές αν χρειάζεται, απόψεις που υπάρχουν από πλευράς της Ιεράς Συνόδου? Θέλετε να αναφερθώ στο ζήτημα των λατρευτικών χώρων? Αν κάποιος από εσάς, των λατρευτικών χώρων εννοώ των άλλων θρησκειών, αν κάποιος από εσάς είχε κάνει τον κόπο, ενδεχομένως να το είχατε κάνει πριν από ένα χρόνο, να πάτε σε μια έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη ενός εξαιρετικού καλλιτέχνη, ο οποίος αποτύπωνε τους λατρευτικούς χώρους στην Αθήνα. Μιλάμε για εκατοντάδες παράνομους λατρευτικούς χώρους, παράτυπους διαφόρων θρησκειών, όσων υπάρχουν εδώ, ομοαφανών, βουδιστών, άλλων. Γιατί τόσα χρόνια, μέχρι να γίνει εδώ πέρα η υπερψήφιση για το τζαμί, μέσα πάλι από αντιδικίες, γιατί τόσα χρόνια η χώρα μας δεν είχε κάνει αυτά τα απλούστατα βήματα εναρμόνισης με μια πραγματικότητα για τη χώρα μας, που είναι και πέρασμα, δεν στέλνουμε μόνο έξω τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων συμπολιτών μας? Γιατί άραγε? Να θυμηθούμε τις ομηρικούς καυγάδες που γίναν για την ηθαγένεια των παιδιών και στην προηγούμενη κυβέρνηση και στην παρούσα κυβέρνηση. Εδώ πέρα σε αυτή. Τώρα λέει κανείς τίποτα? Υπάρχει καμία ανομαλία? Έχει υποστεί τίποτα το σύστημα, η ιδεολογία των ένα? Επειδή τα παιδιά που γεννιούνται εδώ από μετανάστες ή πρόσφυγες παίρνουν την ελληνική παιδεία, έχουν γεννηθεί εδώ, δεν έχουν γνωρίσει άλλη πατρίδα και παίρνουν την ελληνική ηθαγένεια? Αυτονόητα. Διότι άκουσα προηγούμενα περί πάλης του διαφωτισμού ενάντια στο σκοταδισμό. Εντάξει, αυτά τα λέγαμε το 50, το 60, το 70, το 80, του προηγούμενου αιώνα. Το 2017 να τα συζητάμε με την ίδια ένταση. Ακούστηκε προηγούμενα όλο το πλαίσιο στη δεκαετία του 80 που ήρθε τότε από την κυβέρνηση του Πασόκ, με στήριξη όμως όλων των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας, που αφορούσε στο οικογενειακό δίκαιο. Όλο. Πολιτικός γάμος, μοιχεία, ο πολιτικός όρκος σε σχέση με τον θρησκευτικό. Πιο ύστερα, τώρα προσφάτως, το σύμφωνο συμβίωσης και η μεγάλη μάχη των ταυτοτήτων. Μήπως θυμάστε πότε και πώς είχαμε μοιραστεί τότε? Πόσα χρόνια περάσανε, 18, αν δεν κάνω λάθος, ή λιγότερο, δεν θυμάμαι. Τι έμεινε από εκείνη την υπόθεση? Καθένας σας βγάλει την ταυτότητά του, που τριγυρνάει λόγω και Σέγγεν σε όλη την Ευρώπη, φεύγετε από εδώ, φεύγουμε από εδώ, πηγαίνετε έξω κτλ. Σε τι εμπόδισε την απρόσκοπτη λειτουργία των θρησκευτικών δοξασιών στο ποίμνιό τους και από την άλλη τη λειτουργία του κοσμικού μας κράτους, της πολιτείας, μέσω των διαδοχικών αλλαγών στις κυβερνήσεις, μέσω από το σεβασμό του πολιτεύματος και του συντάγματος? Πού πήγε εκείνος ο αχός? Πού πήγε εκείνος ο διχασμός? Πού οδηγούσε? Γιατί τα λέω αυτά? Και θα μπορούσαμε να πούμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα.
διότι δεν είναι δυνατόν να μηδενίζουμε συνεχώς το ρολόι. Και μάλιστα εδώ πέρα μέσα. Και το λέω, δηλαδή και να ξεκινάει εξυπαρχής μια κουβέντα είναι λάθος. Είναι αμαρτία, με συγχωρείτε μισό λεπτό. Είναι αμαρτία, είναι κακό και αυτοκαταστροφικό και για τον πολιτικό λόγο των πολιτικών δυνάμεων. Δεν μπορεί η χώρα να βγει από τις μνημονιακές δεσμεύσεις και τα λοιπά. Τυπικά τον Αύγουστο του 18 μπορεί να μας παρακολουθούν και κάποιες επιτηρήσεις ή οτιδήποτε και έχουμε αυτή την αγωνία, αυτό το άγχος, να πάμε στη νέα εποχή, να πάμε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 200 χρόνια από την ελληνική απελευθέρωση και αυτή η χώρα που θα βγει να είναι μια φοβισμένη κοινωνία λόγω των 8 ετών της κρίσης, λόγω του τι έχει υποστεί ο κόσμος, μια φοβισμένη κοινωνία κλεισμένη σε στερεότυπα, κλεισμένη σε δοξασίες μεταφυσικές και στερεότυπα. Επαναλαμβάνω αυτά που είπα το καλοκαίρι και υπάρχει ένας τέτοιος τόμος εναντίον μου προσωπικών παρεμβάσεων και τα λοιπά από ορισμένες πλευρές. Τόσος τόμος έχει μαζευτεί σε όλη την Ελλάδα. Αυτά τα ίδια που είπα τώρα, είπα και από μια τηλεοπτική εκπομπή για να πω πως η Ελλάδα της προόδου, η Ελλάδα μετά τα μνημόνια δεν μπορεί να είναι μια Ελλάδα Ελλήνων χριστιανών. Σεβαστείτε τουλάχιστον αυτή την άποψη, ας πορευτούμε μαζί από εδώ και πέρα ως προς αυτά. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, να μηδενίζουμε το ρολόι. Είναι αυτονόητη η υπερψήφιση του σημερινού νομοσχεδίου και πιστεύω ότι ο Υπουργός το πρωί και με μια περαιτέρω διευκρίνηση που έκανε ως προς ένα άρθρο που αφορά τους νέους 15 χρόνων με τη Διεπιστημονική Επιτροπή κτλ. Προσέγγισε με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ.